Θα κάνουμε μία συζήτηση για τις ΜΟΒ Μέδουσες, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές, ειδικά εκεί στην περιοχή των Χανίων, στην περιφερειακή Νότα Χανίων, ότι τα μελτέμια έχουν στείλει έτσι έναν πληθυσμό κάπως αυξημένο. Επίσημες αναφορές για Αγίους Αποστόλους, για Σταυρό, για Μαράθη. Πολλές φωτογραφίες έχουν διαρρεύσει και έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε δημοσιογραφικά, το φαινόμενο των ΜΟΒ Μεδουσών, ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι τωρινό, δεν είναι φετινό, απλά ίσως φέτος γκρινιάζουμε λίγο παραπάνω. Επίσης, θέλω λίγο να εστιάσουμε και να δούμε κατά πόσο και οι καιρικές συνθήκες από τη μία, αλλά και η υπεραλίευση από την άλλη, πολλαπλασιάζουν και βοηθούν στην αύξηση του πληθυσμού. Θέλω να πάμε στον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, ο οποίος είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Κύριε Τσιμπίδη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι φέτος γκρινιάζουμε λίγο παραπάνω και αν υπάρχει λόγος βέβαια. Συνήθως γκρινιάζουμε, πολύ γκρινιάζουμε. Πολύ γκρινιάζουμε. Και δεν φροντίζουμε να λύνουμε τα προβλήματα ώστε να υπάρχει και λόγος να γκρινιάζουμε. Όχι, δεν νομίζω βασικά το αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες πάνω απ' όλα, δεν συντρέχουν λόγοι πανικού σε καμία περίπτωση. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία ήταν μια υπερβολή, η οποία για μας μας δημιουργεί πολλά προβλήματα, θεωρώντας ότι δεν ενημερώνεται ο κόσμος σωστά. Λοιπόν, ο πανικός λέει δεν βοηθάει στην ενημέρωση, δεν βοηθάει στο να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία εμείς οι ίδιοι τα βοηθάμε να μεγαλώνουν κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, αύξηση πληθυσμού καταγράφεται φέτος ή είναι μύθος? Κάθε χρόνο καταγράφεται. Εδώ και 20-25 χρόνια η αύξηση είναι, χρόνο με το χρόνο είναι περισσότερα οι μέδουσες. Πού οφείλεται αυτό? Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει καμία έξαρση, δεν υπάρχει καμία μελέτη, μα καμία που να λέει ότι υπάρχει κάποια έξαρση και ότι περιμένουμε κάτι παραπάνω από ό,τι ήταν πέρσι εφέτος. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι πρώτα απ' όλα στην υπεραλίευση. Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και να μην το ξεπερνάμε. Η υπεραλίευση, άπαξ και διαταράσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζουν όλα αυτά τα ζώα, στα οικοσυστήματα που ζουν, φυσικά και θα αυξάνονται. Εφόσον ψαρεύουμε τους θηρευτές, δεν ψαρεύουμε τις μέδουσες. Αν ψαρεύαμε και τις μέδουσες, πιθανόν το πρόβλημα να ήταν πολύ μικρότερο. Ψαρεύουμε όμως τους θηρευτές. Μικρά ψάρια που τρώνε τις μικρές μέδουσες, μεσαία ψάρια που τρώνε τις μεσαίες μέδουσες, τα μεγάλα ψάρια τα οποία έχουν εξαλειφθεί τελείως και η Κρήτη έχει, όπως και όλη η Ελλάδα, αλλά η Κρήτη νομίζω είναι στο κόκκινο. Άρα λοιπόν, εφόσον συνεχίζουμε να αλλιεύουμε χωρίς μέτρο, χωρίς κανένα μέτρο, δεν έχουμε κάτι υπόψη μας, πού σταματάει αυτό, ποια είναι η ποσότητα που θα πρέπει να αλλιεύσουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια ώστε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα μεγαλώνει λοιπόν. Υπεραλίευση λοιπόν. Και από τον πρόλογό σας μας είπατε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γενικά. Ξέρετε, μια οικογένεια που πάει να απολαύσει στο μπάνιο της εκεί, Δυτική Ανατολική Κρήτη, και έρθει σε επαφή, κάπως αναστατώνεται λίγο. Βεβαίως. Δεν είναι ευχάριστο, αυτό είναι σίγουρο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε ξαφνικά σε ένα στοιχείο, μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μας είναι τελείως άγνωστο. Βυθιζόμαστε σε αυτό και δεν κοιτάμε κάτω από αυτό. Άρα υπάρχει μια ανησυχία και υπάρχει πάντα, μας προξενεί ένας φόβος, ο φόβος του άγνωστου και αυτό που δεν βλέπουμε και δεν παρατηρούμε. Η συμβουλή μου εμένα και όχι μόνο ως διευθυντής του Αρχιπελάγου εδώ, ναι, αλλά και ως πολίτης, είναι να βάλουμε μία μάσκα. Να βάλουμε μία μάσκα λοιπόν, είναι πολύ ευχάριστο, και στη θάλασσα δεν είμαστε μόνο για να δροσιστούμε, είμαστε και για να δούμε. Για να εξερευνήσουμε. Βάζοντας μία μάσκα, βέβαια, θα δούμε και τις μέδουσες, το πιθανότερο είναι να τις θαυμάσουμε κιόλας. Και θα δούμε και άλλα πράγματα. Και θα νιώσουμε και καλύτερα και θα νιώσουμε και πιο ασφαλείς. Και σιγά σιγά και μέρα με τη μέρα και πιο οικεία. Άρα λοιπόν, όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο, γιατί θα διαρκήσει ακόμα, θα κρατήσει πιθανόν ακόμα 15 μέρες, δεν νομίζουμε παραπάνω, μπορούμε να πάρουμε αυτό το τόσο εύκολο και το αυτονόητο μέτρο και να είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει κανένας πρόβλημα. Μάλιστα, σε περίπτωση που δούμε, που βάλουμε τη μάσκα, βουτήξουμε, εξερευνήσουμε εκεί το βυθό γενικά για την, το σημείο που βρισκόμαστε και έρθουμε σε οπτική επαφή με μία ΜΟΒ Μέδουσα, με ένα πληθυσμό, με μία ομάδα, τι πράττουμε? Εδώ. Θα απομακρυνθούμε, τίποτα παραπάνω.
τον άνθρωπο. Η επαφή με τον άνθρωπο είναι εντελώς τυχαία. Και έχει να κάνει με το άνθρωπος μπαίνει στο νερό, είναι ένα, με συγχωρεί για την έπιαση, αλλά ένα ατσούμπαλο αιών, το οποίο κινείται περίεργα, δεν είναι άλλωστε το φυσικό του περιβάλλον. Άρα ο τρόπος που μπαίνουν οι άνθρωποι στο νερό δημιουργεί το πρόβλημα και όχι η παρουσία των ζώων. Τα ζώα δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο. Άρα, για να μην υπάρχει αυτή λοιπόν η τυχαία συνάντηση, είναι νομίζω πάρα πολύ εύκολο και θα έλεγα και αυτονόητο να βάλουμε μια μάσκα λοιπόν, ώστε να κοιτάμε και κάτω από το νερό, να έχουμε μια επαφή με το περιβάλλον με το στο οποίο κολυμπάμε. Και νομίζω ότι θα το θαυμάσουμε, σας λέω. Νομίζω ότι ακόμα και οι μέδουσες θα μας φανούν. Γενικά, ο πληθυσμός τους ή να εστιάσουν, να το θέσω καλύτερα, οι μετακινήσεις των μοβ μέδουσών επηρεάζονται από το παράγοντα καιρικό φαινόμενο. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Τα ζώα ξέρουν πολύ καλά γιατί βρίσκονται εκεί. Σαφώς αξιοποιούν τα ρεύματα. Είναι ένα ζώο το οποίο κολυμπάει πάρα πολύ γρήγορα και δυνατά. Απλώς αξιοποιεί τα ρεύματα ώστε να μετακινείται χωρίς να καταναλώνει πολύ ενέργεια, να το πω έτσι, και να μετακινείται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν βρίσκονται κατά τύχη, δεν τις έφεραν τα ρεύματα εκεί πέρα. Πιθανότατα να είναι χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια στην ίδια περιοχή. Μάλιστα. Το πιο σίγουρο είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν το δεκαετία του 80 και του 90. Έτσι, αυτό να το τονίσουμε. Και το πρόβλημα Μάλιστα. θα μεγαλώνει χρόνο με το πρόβλημα. Δεν είναι να το ξεπεράσουμε. Λέμε ότι δεν συντρέχει πανικός. Όμως χρειάζεται να σκεφτούμε. Χρειάζεται να σκεφτούμε φέτος, να πάρουμε μέτρα φέτος, ώστε του χρόνου να λέμε κάτι πιο ευχάριστο Μάλιστα. και να συζητάμε αν όντως αποδώσανε τα μέτρα. Κάναμε κάτι λοιπόν. Στη δράση αντίδραση. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Κύριε Τσιμπίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.